Πάμε τώρα και πάλι στον Νίκο Παπαδόπουλο. Τον ακούσαμε πριν περίπου μία ώρα για την είδηση αυτή με τον Ενκουλού, τον ποδοσφαιριστή τον οποίο θέλει ο Άρης και πιθανότατα, Νίκο, τον έχουμε και πάλι στη γραμμή. Τον φέρνει? Πιθανότατα δεν έχει κλείσει ακόμα, αλλά είναι πολύ προχωρημένο σαν θέμα τον Κουλού. Δεν έχει τελειώσει οριστικά, αλλά είναι η πιο προχωρημένη περίοδος αυτή τη στιγμή που έχει ο Άρης για τα στόπερ. Έχει λοκάρει εκεί που θα θέλει να τον κλείσει. Μάλιστα. Τον Καμερουνέζο. Να διευκρινίσουμε, γιατί όση ώρα στο διάστημα που προβλήσαμε κάνει και λίγο παραπάνω, να το κοιτάζω, όχι. Ο παίκτης έχει γαλλικό διαβατήριο. Γιατί πολλοί είδαν γεννήθηκε Καμερούν, να έχουμε φέρει τους ξένους κτλ. Πάλι, ναι. Ο παίκτης έχει γαλλικό διαβατήριο, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Για τον Κουλουαγωνή συζήτησε πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία και με τη Μονακό και με τη Μαρσέη και με τη Λιόν, οπότε φυσιολογικό να βγάλει και ένα γαλλικό διαβατήριο. Άρα πια είναι το κοινοτικό. Άρα δεν έχει θέμα σε αυτό το κομμάτι. Είναι μια πολύ ποιοτική προσθήκη, εφόσον βρεθεί για τον Άρη, ο Ενκουλού. Καλή ηλικία το εγώ θα πω για στόπερ, δηλαδή 32 στόπερ το παίρνεις. Εντάξει, πλάγιο μπακ, τρέμ ή δεκάρι δεν το παίρνεις πολύ, αλλά στη θέση του στόπερ νομίζω ότι το παίρνεις εισαγωγικά την ηλικία του στα 32. Τρομερή εμπειρία, όταν βλέπεις τώρα να έχει τριψήφιες συμμετοχές στην Τωρίνο, στη Μαρσέη, είναι ένας παίκτης ο οποίος μέχρι πέρυσι και πριν τον τραυματισμό του στη Watford ήταν top ο Καμερουνέζος, και έχουν δαπανηθεί και αρκετά λεφτά όλα αυτά τα χρόνια για τον, δηλαδή Μαρσέη είχε δώσει 3,5 εκατομμύρια ευρώ για να τον πάρει από την Μονακό, αλλά τόσο είχε δώσει η Τωρίνο για να τον πάρει από τη Λιόν. Ναι, δεν είναι τυχαίο τώρα ο παίκτης. Δεν είναι τυχαίο τώρα. Ό,τι και να λέμε. Έχει κατακτήσει το κύπελλο Εθνών Αφρικής το 17. Έτσι. Δηλαδή έχει κάνει και αρχηγός του Καμερούν. Έχει 72 συμμετοχές. Το βιογραφικό του είναι πλούσιο. Το θέμα είναι ότι να τον δούμε, που βέβαια εντάξει ο Άρης. Σε τι κατάσταση θα είναι. Αυτή, γιατί δεν είναι απέραντο που προκύπτει τώρα του Ενκουλού. Για τον Άρη υπάρχει εδώ και 2 μήνες. Καλά, ναι, εννοείται. Είχε ασχοληθεί για πρώτη φορά πριν 2 μήνες, το είχε αφήσει στην άκρη, πήγε σε άλλες περιπτώσεις. Όσο περνάει ο καιρός πέφτουν και τα κασέ των ποδοσφαιριστών, ναι. Και πλησιάζουν προς τα φινάλε της καλοκαιρινής μεταγραφικής περίοδου, έπεσε και το κασέ του Ενκουλού. Και ο Άρης επανήλθε ξανά για τη συγκεκριμένη περίπτωση, έχοντας μια πολύ καλή εικόνα. Μάλιστα. Για πάμε λίγο. Πάμε λίγο και στα υπόλοιπα. Όμως είπαμε για τον Ενκουλού. Ναι. Η ομάδα έχει ένα παιχνίδι τώρα με τη Λιβαδιά την Κυριακή. Πώς είμαστε εκεί? Εκείνο το θέμα του ξένου τελικά, τώρα συνέχεια αυτό το σε ρωτάω. Λύθηκε? Αύριο θα βγει? Δεν είναι κάτι το οποίο λύνεται. Είναι κάτι με το οποίο είναι μια πολυτέλεια και ένας πονοκέφαλος για τον Μπούργκο αυτή τη στιγμή. Να δείτε ότι έχει 6 πρωτοκλασσάτους μη κοινοτικούς, αλλά είναι και ένας πονοκέφαλος κάθε εβδομάδα, γιατί θα επηρεάσουν τα πλάνα σου. Οχ, Θλάσσιο Παπαπέτρου. Ναι, το είδα και εγώ τώρα μόλις. Ωρε Νίκο Γουρλή. Με τον, Νίκο, με τον Νίκο Γουρλή κάθε Παρασκευή 4 με 6. Νοκάουτ και ο Γόντικας με κάταγμα στον καρπό. Θλάσσει το δικέφαλο ο Παπαπέτρου, χάνει το παιχνίδι με τη Σερβία. Εντάξει, με τη Σερβία. Υγεία πάνω απ' όλα. Στο Ευρωμπάσκετ. Τον Άσο τη Μακάρη δεν στο χάλασα χθε πάντω. Εντάξει, καλά το πήγε. Όχι. Μακαμπάρα, ολέ, πληρωθήκαμε. Μακαμπάρα. Μακαμπάρα. Δεν σα άρεσε, δεν ήταν καλή ομάδα. Δεν ήταν καλή ομάδα η Μακαμπή. Μαγική εικόνα το μάτι, τέλο πάντων. Ναι, λίγο που έβλεπα, ναι, και στατιστικά και τα λοιπά, ναι. Τέλος πάντων, αυτό θέμα τους ξένους λοιπόν για τον Άρη είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μάθει να ζει. Ναι. Αύριο που θα ανακοινωθεί η αποστολή θα δούμε ποιον θα ψηθεί. Εγώ πιστεύω, επειδή ο Ζερβίνιο θα είναι, το λέγαμε και χθες, ο Ζερβίνιο θα είναι στην αποστολή, ναι. Εγώ πιστεύω θα αφήσει εκτός τον Ντουμπάλιο. Δεν γίνεται να φτάνει. Δεν μπορεί να αφήσει τον Φαμπιάνο, δεν μπορεί να αφήσει τον Μπάλμα, τον Ιτούρμπε ή τον Γκρι. Δηλαδή η λογική λέει ότι τον Ντουμπάλιο. Σωστά. Εκτός οτιδήποτε άλλο, που δεν το αποκλείω, αλλά οτιδήποτε άλλο θα είναι έκπληξη. Αυτή τη στιγμή πάμε με τη λογική. Και λέει ότι τη στιγμή που έχεις ένα δεξιμπακ, θα βάλεις αυτόν. Και τελείωσε το θέμα. Oh. Αύριο θα περιμένουμε λοιπόν, αύριο τελειώνει η προετοιμασία. Χθες ο Μπούργος δεν έδειξε κάτι παραπάνω για την 11η στην προπόνηση. Περισσότερο λίγο από φόρτιση του έκανε, έριξε τους ρυθμούς, γιατί του έκανε ένα πολύ δυνατό διπλό στο Βικελίδη την Τετάρτη. Οπότε υπάρχουν ακόμα κάποια ερωτηματικά. Και μέσα σε όλα αυτά τα πλάνα του, όπως είπαμε, και πρέπει να περάσουν από θέμα
τον ξένο ποιον θα αφήσει εκτός, δηλαδή να αφήσει τον Ντουμπάκη και να βάλει τον Επακατά. Ναι, ναι, εντάξει. Και, παίζει αυτή η θέση τα χάβρι πάνω στον Ντουκουρέ, η θέση πίσω από τον Γκρέι. Και ο δεξιός εξτρέμ, από εκεί και πέρα δεν νομίζω θα αλλάξει κάτι. Δηλαδή Κουέστα, Φαμπιάνο, Μπράμπετ, Πίρσιμαν, Ντουκουρέ, Ιτούρμπε, Γκρέι είναι σίγουροι, είναι 7. Ψάχνουμε τους άλλους 4 τώρα. Δηλαδή και ο Καμάτσο δεν εκδικεί μια θέση στη θέση του Μαντσίνη, ο Γκαρθία με τον Μπάλμα δεν εκδικούν μια θέση εκτός. Αν πάει σε αυτό το σκεπτικό που αναλύσαμε και χθες και προχθές και τους χρησιμοποιείς και τους δύο, βάλει δηλαδή τον Μανού Σαχάβ και βάλει τον Πάλμα λίγο πιο μπροστά και το δεξί μπακ λόγω των ξένων. Δηλαδή αν δεν υπήρχε θέμα ξένων, ναι, με τους ξένους δεν θα συζητούσα εγώ για το δεξί μπακ, θα έβαζε τον Ντουμπάγιο. Αλλά τώρα υπάρχει αυτό το θέμα και αν τον αφήσει έξω θα χρησιμοποιήσει τον Εμπακατά. Από το Λεβαδιακό μάθαμε τίποτα? Έρχονται φορτωμένοι? Έρχονται για να πάρουν αποτέλεσμα. Ιδιαίτερα προβλήματα από ό,τι ψάχτηκα, πρόλαβα ψαχτώ λίγο, δεν με έχουν. Ο Λεβαδιακός έρχεται, επιστρέφει στην Super League και θέλει να μείνει. Γιατί είναι μια ομάδα που τη μάθαμε σταθερά στην πρώτη κατηγορία τη προηγούμενα χρόνια. Σωστό. Εγώ δεν είμαι φαν των ομάδων που μαζεύουν στο γήπεδο 200 άτομα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά αυτός είναι αυτή τη στιγμή. Και αφού είναι εδώ πέρα, σημαίνει ότι αξίζει και είναι εδώ πέρα. Και δεν θα είναι και εύκολο το έργο του Άρη, εγώ θεωρώ, στην πρεμιέρα. Δεν θέλει ότι ο Άρη δεν είναι φαβορί. Απλά είναι πρεμιέρα. Οπότε για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, Νίκο. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα κλείσουμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Η είδηση είναι η δήλωση του Θόδωρου Καρυπίδη χθες. Γιατί βλέπω ότι ο άλλος ασχολούνται με αυτήν. Σωστά. Και ο Καρυπίδης, σύντομο σχόλιο και να πάμε και στο διάλειμμα, νομιμοποιείται να λέει κάτι τέτοιο. Καλά, δεν σου λέω ότι θα το. Ο Καρυπίδης δεν είπε ότι θα το πάρω. Ή ότι αν δεν το πάρω είναι αποτυχία. Εντάξει. Αλλά νομιμοποιείται πλέον να το λέει, γιατί 2-3 χρονιές έχει καπελώσει Παναθηναϊκό και Άκη που έχουν από 25 εκατομμύρια ευρώ μπάτζετ. Ναι. Κάνει τη δεύτερη θέση στον πόντο τα τελευταία 2 χρόνια και εγώ θα πω και για διαιτησία. Έχει παίξει και αυτή το ρόλο της και πέρυσι και φέτος. Και βλέπετε και οι υπόλοιποι δεν στρίβουν αυτή τη στιγμή. Αλλά θα δανειστώ αυτό που είπε πριν και ο Βασίλης ο Σαμπράκος, για να το κλείσουμε, ότι όλα θα φανούμε στο γήπεδο. Βέβαια. Λοιπόν, εντάξει Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.